Δεν ήθελα να πω αυτό. Φυσικά αργότερα χρειάστηκε να προσαρμοστώ σε πολλά πράγματα. Στις κοινωνικές συνήθειες της τάξης του. Αλήθεια, πώς μου φάνηκε όταν έμαθα πως έρχομαι. Α, ο Στάλια δεν το ξέρει ακόμα ότι θα έρθεις. Τι, δεν του το είπες? Το περισσότερο καιρό λείπει μακριά. Ταξιδεύει? Ναι. Ωραία. Θέλω να πω, δεν είναι καλύτερα έτσι? Όταν λείπει μία νύχτα, είσαι ίσα που τα αντέχω. Στέλλα. Όταν λείψει μια εβδομάδα, πάνω τρελαθώ. Θεέ μου. Και όταν έρχεται, πέφτω στα πόδια του και κλαίω σαν μωρό παιδί. Αυτό θα πει να είναι κανείς ερωτευμένος. Στέλλα. Τι. Θα περίμενες να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Πιστεύω πάντως να με καταλάβεις αυτά που έχω να σου πω. Τι τρέχει, Μπλάνς? Άκουσε με, Στέλλα. Θα με νομίζεις υπεύθυνη. Φυσικό είναι να με νομίζεις υπεύθυνη. Σκέψου όμως πως εσύ έφυγες πρώτη από το σπίτι μας. Το καλύτερο που είχα να κάνω, Μπλάνς, ήταν να φύγω για να κερδίσω τη ζωή μου. Το ξέρω, το ξέρω. Εσύ παράτησες τον Μπελερεύ. Εγώ έμεινα και πολέμησα για χάρη του. Ματώθηκα για χάρη του. Σχεδόν πέθανα για χάρη του. Πάψε τις υστερικές φωνές. Τι θες να πεις, μάτωσες και πολέμησες? Για ποιο λόγο? Ήξερα πως θα φερνώσουν έτσι, Στέλλα. Ήξερα πως θα έπαιρνες αυτή τη στάση. Τι στάση, για ποιο πράγμα, σε παρακαλώ. Χάθηκε, χάθηκε. Το Μπελερεύ χάθηκε. Όχι. Ναι, Στέλλα. Πώς χάθηκε? Ωραίο και αυτό, εσύ να με ρωτάς πώς χάθηκε. Μπλάνς. Ωραίο και αυτό, να κάθεσαι εδώ και να ρίχνεις σε μένα την ευθύνη. Μπλάνς. Εγώ δέχτηκα όλα τα χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κορμί. Όλους αυτούς τους θανάτους. Την ατέλειωτη κομπή ως το νεκροταφείο. Ο πατέρας, η μητέρα, η Μάργαρετ. Εσύ ερχόσουν ίσα-ίσα για να προφθάσεις τις κηδείες, Στέλλα. Και οι κηδείες είναι χίλιες φορές καλύτερες από τους θανάτους. Οι κηδείες είναι ήσυχες. Οι θάνατοι όχι. Πότε οι ανάσες βραχνιάζουν, πότε μου γκρίζουν και καμιά φορά βογκάνε. Μη με αφήνεις να φύγω, μη με αφήνεις! Ακόμα και οι γέροι φωνάζουν, μη με αφήνεις, λες και μπορείς να τους κρατήσεις. Εσύ ούτε που τα φαντάστηκες όλα αυτά. Όμως εγώ τα είδα. Τα είδα! Και τώρα κάθεσαι εδώ και με αντικρίσα να με ρωτάς γιατί άφησα και χάθηκε τον Μπελερεύ. Και πώς το διάβολο να μην εισπληρώθηκαν τόσες αρρώστιες και τόσοι θάνατοι, ε! Ο θάνατος είναι πολύ έξοδος, δεσποινή Στέλλα. Εμπρός λοιπόν. Κάτσε εκεί, κοίτα μου, σαν πως εγώ να ξεπούλησα τον Μπελερεύ. Εγώ το ξεπούλησα. Και πού βρισκόσουν εσύ, ε! Στο κρεβάτι βρισκόσουν με τον Πολωνέζο σου! Να συσύχασε! Φτάνει ως εδώ! Πού πας? Στο μπάνιο να πλύνω το πρόσωπό μου. Στέλλα, σου φαίνεται παράξενο, ε? Συγχώρεσέ με. Θα παίξουμε καρδιά αύριο βράδυ. Ναι, στο σπίτι του Μίτς. Όχι στο δικό μου, έχω τη μάνα μου άρρωστη ακόμα. Ωραία, ελάτε στο δικό μου να αναβάλλετε τις μπύρες. Κάθεσαι και εκεί έξω. Στιβ, καλή ώρα μου έρχεσαι. Έννοια σου έφτιαξα μακαρόνια και τα έφαγα όλα. Είχαμε πρωτάθλημα. Στο είπα και στο τηλεφώνησα πως θα παίζαμε. Δεν μου τηλεφώνησες. Στο είπα φεύγοντας το πρωί και σου τηλεφώνησα και το μεσημέρι. Καλά, καλά σου. Φτάνει που σε βλέπω και το σπίτι καμιά φορά. Σιγά να μην το βάλουμε και στις εφημερίδες τώρα. Θα πρέπει να είστε ο Στάνλι. Είμαι η Μπλάνς. Η αδελφή της Στέλλας. Ναι. Γεια χαρά. Πού είναι η μικρή? Στο μπάνιο. Δεν το ξέρα πώς θα αρχώσουν. Εγώ... Για όπου, Μπλάνς? Να, εγώ έμεινα στο Λόρελ. Στο Λόρελ? Είναι μακριά από εδώ. Ζέστανε ο καιρός και τραβιέται το πιωτό. Θες μια γουλιά? Όχι, όχι. Σπανίως τα αγγίζω. Μερικοί σπανίως τα αγγίζουν με αυτό το άτιμο τους πιάνει για τα καλά. Ήδρωσα. Κολλάνε πάνω μου τα ρούχα. Θα σε πείραζε να άλλαζα λιγάκι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Προπαντός η βόλεψή μας. Έτσι λέμε στον τόπο μας. Πολύ, πολύ σωστά. Δύσκολο είναι να διατηρείται κανείς φρέσκος. Ετοιμαζόμουν να πληθώ λίγο πριν βάλω κούδρα και ξαφνικά ήρθες. Άμα είναι κανείς ιδρωμένος, μπορεί και να πουδιάσει. Ύστερα, μάλιστα, από το παιχνίδι που έκανα εγώ. Είσαι δασκάλα, λέει, ε? Ναι. Σε ποιο μάθημα, Μπλάνς? Στα αγγλικά. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά στα εγγλέζικα. Θα μείνεις πολύ εδώ? Δεν ξέρω ακόμα. Εδώ θα την αράξεις. Έτσι λογαρίζει, αν δεν σε ενοχλώ. Ας είναι. Το ταξίδι με κούρασε τρομερά. Κάνε όπως νομίζεις. Τι ήταν? Γάτες. Στέλλα! Έχουμε Στάλι! Α, τι στο διάλο, μέσα έπεσες. Θα σου φαίνομαι χοντροκομμένος στους τρόπους, ε. Η αδελφή σου μου μίλησε πολύ για σένα. Κάποτε, λέει, ήσουν παντρεμένη, δεν ήσουν? Ναι, όταν ήμουν πολύ μικρή. Και τι έγινε, Μπλάνς? Το αγόρι μου.
Το αγόρι μου πέθανε. Φοβάμαι πως θα αρρωστήσω. Λίκα! Στάνλι! Γιατί όλα τα μασκαριλίκια? Όσο θα πάει στη χαρτιά, λέω κρατήσω την πλάση μακριά από εδώ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το πάρει. Μετά το κινηματογράφο θα πάμε και μια βόλτα μέχρι την Πόρτερ. Καλά θα έκανες να μου έμεινες λίγα χρήματα. Και αυτή που είναι τώρα? Κάνει ένα μπάνιο να καλμάρουν τα νεύρα της. Ακόμα είναι αναστατωμένη. Μπα! Πέρασε μια φοβερή δοκιμασία. Γιατί? Όταν χάσαμε τον Μπέλερεβ. Τι? Χάσατε τον Μπέλερεβ? Το κτήμα σας? Ναι. Καλά, πώς έγινε? Να, έπρεπε, φαίνεται να το θυσιάσουμε. Όταν βγει, πες της κανένα καλό λόγο για το παρουσιαστικό της. Και μην της πεις ότι περιμένουμε ακόμα, παιδί. Δεν της είπα ακόμα τίποτα. Κάτσε πρώτα να ηρεμήσει. Μα τι είναι αυτά που μου λες? Προσπάθησε να μειώσει. Προσπάθησε να είσαι ευγενικός μαζί της, Στάνλι. Βλέπεις, δεν περίμενε να μαζί σε αυτήν την γειτονιά. Της έκρυβα στα γραμματά μου την αλήθεια. Ώστε έτσι, λοιπόν. Και όταν βγει, να θαυμάσει το φουστάνι της. Έχει σημασία για την πλάζα να θαυμάσουν. Είναι η αδυναμία της. Ωραία, αυτό το κατάλαβα. Ξανάρθουμε στο ζήτημα του Μπέλερεβ. Το χάσατε, είπες. Ναι. Καλά, πώς, πρέπει να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Άσε πρώτα να ηρεμήσει. Η κυρία Μπλάνς δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις, ε. Είδες την κατάσταση της χθες το βράδυ? Ναι, την είδα. Φέρε μου αυτό το συμβόλαιο. Δεν έχω εγώ συμβόλαιο. Μα δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει πώς πουλήθηκε το Μπέλερεβ, κάτι τέτοιο? Δεν πουλήθηκε. Μα τι στο διάλογο, το χάρισε για φιλανθρωπικούς σκοπούς? Σιγά, να σ' ακούσει. Να μ' ακούσει! Εγώ θέλω τα χαρτιά. Δεν έχω χαρτιά, δεν υπάρχουν χαρτιά και δεν με ενδιαφέρουν τα χαρτιά. Δεν μου λες, έχεις ακουστά τον Ναπολεόντιο κώδικα? Όχι, Στάνλεϊ, δεν έχω. Αλλά και να είχα, δεν βλέπω τη σημασία. Στάσ' τότε, μωρό μου, να σου κάνω μια-δυο ερωτήσεις. Εμείς εδώ στην πολιτεία της Λουζιάνας έχουμε και εφαρμόζουμε τον Ναπολεόντιο κώδικα. Αυτός λέει πως ό,τι ανήκει στη γυναίκα ανήκει και στον άντρα. Και αντίθετα, αν είχα εγώ ένα κτήμα ή αν είχες εσύ ένα κτήμα. Ω, που είσαι το κεφάλι μου. Ωραία. Θα περιμένω την αφεντιά της να μου πει πως ξέρει αυτή για τον Ναπολεόντιο κώδικα. Μικρούλα, μυρίζομαι πως σου κάνανε απάτη. Και όπως λέει ο Ναπολεόντιος κώδικας, αν κάνουν απάτη σε σένα, κάνουν και σε μένα. Και εγώ δεν σηκώνω να μου κάνουν απάτη. Δεν ξέρω τι έγινε στον Μπέλερεβ, αλλά εσαν όντως να πιστεύεις πως εγώ, η αδελφή μου ή κάποιος άλλος από την οικογένεια θα μπορούσε να γελάσει εσένα ή οποιοδήποτε άλλο. Ωραία, αφού πουλήθηκε το κτήμα, πού είναι τα λεφτά? Δεν πουλήθηκε, χάθηκε. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα. Θα ρίξει πως όλα αυτά βγήκαν από το μισθό της δασκάλας. Στάνι! Κοίτα φτερό και γουναρικό μου, σκουβάλισε κυρία εδώ μέσα για να μας κάνει το κομμάτι της. Τι είναι αυτά? Ολόκληρο φουστάνι. Και αυτά, Ρενάρ. Ρενάρ Πανάκλειδες. Πού είναι οι δικές σου, η Ρενάρ Στέλλα? Είναι φτηνά καλοκαιριάτικα γουνάκια που η μπλάστα έχει από χρόνια. Έχω ένα φίλο που πουλάει γυναικείες γουνές. Θα το φέρω να πει πόσο κάνω. Μη γίνεσαι ηλίθιο, Στάνλεϊ. Βάζω στοίχημα πως κάνω χιλιάδες δολάρια. Στάνλεϊ. Και αυτό τι είναι? Α, ο αθάνητης σε βρήκαν ενός πειρατή. Μαργαριτάκια. Δεν μου λες, τι δουλειά κάνει εδώ σου? Μπας και είναι βουτυχτής που βγάζει από τους ωκεανούς χαμένους τους ευρούς. Ή μήπως έβαλε τα γυαλιά σε όλους τους διαλύτες και έγινε πρωταθλήτρια? Σε βραχιόλια. Πού είναι τα δικά σου τα μαργαριτάρια και τα βραχιόλια, Στέλλα? Σιγά, στα ήσυχα. Και διαμάτια. Ένα στέμα βασιλικό. Το είχε βάλει σε κάποιο αποκριάτικο χορό. Είναι διαμάτια ημιτασιών. Τι θα πει διαμάτια ημιτασιών? Ψεύτηκα, τα φτιάχνω όπως το γυαλί. Καλά, δεν μου λες, με δουλεύεις? Θα φέρω κάποιον που έχει κοσματοπολείο να μου πει πόσο κάνω. Να το κτήμα σας, ή μάλλον να ό,τι απόμεινα από δάφκο, να το! Ξέρεις τι πυκτός και λύπιος γίνεις όταν μιλάς έτσι. Κλείστο γρήγορα πρωτού βγει από τον μπάνιο. Οι Κοβάλσκοι δεν έχουν τα ίδια μυαλά με τους Τιμπούα. Ασφαλώς. Δω ξανά έχει ο μεγαλοδύναμος που δεν σας μοιάζουμε. Εγώ πάω έξω. Έλα και εσύ μέχρι να ντυθεί Μπλάνς. Μπα. Και από πότε δίνεις διαταγές? Μήπως έχεις σκοπό να μείνεις εδώ για να την προσβάλλεις? Και βέβαια θα μείνω. Γεια σου, Στάνλι. Να είμαι φρεσκολουσμένη και παρφουμαρισμένη. Αισθάνομαι σαν να γεννήθηκα αυτή τη στιγμή. Να τα μας. Με συγχωρείς δύο λεπτά να βάλω το καινούριο μου φουστάνι. Κάνε όπως νομίζεις. Αν δεν κάνω λάθος, θα μαζευτείτε να παίξετε χαρτιά απόψε. Βέβαια, εμείς οι κυρίες δεν έχουμε θέση εδώ. Καλά που το κατάλαβες. Πού είναι η Στέλλα? Απ' έξω κάτω. Σε λίγο θα σου ζητήσω μια χάρη. Σαν τι χάρη? Να με κουμπώσεις την πλάτη. Λοιπόν, τώρα μπορείς να δεις. Πώς σου φαίνομαι? Καλής. Σε ευχαριστώ. Έλα.